Να καλημερίσω στον Α99 το μέλος της γραμματείας παρακολούθησης κυβερνητικού έργου για τον Πασόκ, τον κύριο Χρήστο Πρωτόπαπα. Καλή σας μέρα, κύριε Πρωτόπαπα. Γεια σας, τι κάνετε. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την πραγματικότητα και την επικαιρότητα σε σημείο που να μην φορτίζουμε πολύ τους ακροατές μας, γιατί καταλαβαίνετε είναι όλοι στα κεραμίδια, στα κάγκελα. Υπάρχει ένας εκκλησμός που περνάει στους χώρους εργασίας, ακόμα και στους χώρους ξεκούρασης των ακροατών μας. Αλλά να είμαστε κοντά σε αυτό που βιώνουμε όλοι και να ανοίγουμε κουβέντες, όχι απαραίτητα με στόχο τον καύγα. Προς Θεού. Παρακολουθείτε το κυβερνητικό έργο. Πώς το αντιλαμβάνεστε, έχετε θετική άποψη, είστε ικανοποιημένος, νιώθετε ότι υπάρχουν αδυναμίες? Προφανώς με ρωτάτε τώρα για τα μέτρα, για να έρθουμε συγκεκριμένα. Ναι, βέβαια, ναι. Λοιπόν, επειδή είμαι και στην ομάδα η οποία έχει συναντιάταγει τον κύριο Στουνάρα κατά περιόδους για το θέμα των μέτρων, θα πρέπει να σας πω ότι αναγκαστικά διαμαρτυρηθήκαμε χθες και εκφράσαμε την αντίθεσή μας σε κάποια πράγματα, διότι οδηγούμαστε σε κάποια επικίνδυνα μονοπάτια. Θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Όταν πρώτο συναντηθήκαμε με τον κύριο Στουρνάρα, μας έδωσε ένα κατάλογο μέτρων, ο οποίος είχε 6 δις, τα λέω χοντρικά τώρα, 6 δις περικοπή δαπανών του δημοσίου και 5 δις από κοινωνικά επιδόματα. Στο οποίο είναι γνωστό ότι αναπτύξαμε τις αντιπροτάσεις μας, μην σας κουράζω τώρα. Εδώ, στην τελευταία συνάντηση που έγινε Δευτέρα το βράδυ, το 6-5 πήγαινε να γίνει 2-9. 2 από περικοπές του κράτους και 9 από παρεμβάσεις σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα. Με συγχωρείτε, οδηγούμαστε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Με ευθύνη ποιον, κύριε Πρωτόπαπα? Και ρωτήσαμε τον κύριο Στουνάρα τι είναι αυτά. Μάλιστα. Γιατί δεν μας έδινε ακριβώς τον κατάλογο. Και μας είπε ότι, ξέρετε, πολλά υπουργεία δεν ανταποκρίνονται. Μάλιστα, μας είπε ότι για το κονδύλιο των 750 εκατομμυρίων, το οποίο περιλαμβάνει από μείωση λειτουργικών δαπανών των υπουργείων, ότι μόνο ένα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ανταποκριθεί. Οι άλλοι δεν ανταποκρίνονται. Ομοίως δεν μπορούν να αιτιολογήσουν τα κονδύλια που ήδη ενέγραψαν, προσέξτε, ήδη ενέγραψαν μαζί με τον κύριο Στουνάρα, στον χώρο της υγείας κυρίως, το 1,4 δις, στον χώρο της άμυνας αλλά και σε άλλους χώρους. Λοιπόν, όταν έχει μια κυβέρνηση και υπουργούς οι οποίοι δεν μπορούν να αιτιολογήσουν τα κονδύλια που έγραψαν ή όταν δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν περικοπές από λειτουργικές δαπάνες των χώρων τους, δεν θα πάμε να τσεκουρώσουμε πάλι δεύτερη φορά τη σύνταξη. Τρίτη, ενώ δεύτερη μέσα σε ένα μήνα τώρα, έτσι. Την τρίτη σύνταξη του εργαζόμενου ή να του προσθέτουμε 2 χρόνια στα όρια ηλικίας ή να κάνουμε. Λογικό είναι να προκληθεί μια διαμαρτυρία στον τομέα αυτό. Αυτό εξηγεί και τη χθεσινή ένταση. Ναι, αλλά οι βολές σας είναι κατά υπουργών και εσείς αρνηθήκατε ως Πασόκ να συμμετάσχετε μέσα στο κυβερνητικό σχήμα σε επίπεδο. Συμμετέχουμε σε κυβερνητικό σχήμα. Ναι, σε επίπεδο υπουργών. Δεν έχετε αποκριθεί. Για παράδειγμα, ο κ. Σαφθάρης, ο οποίος κατά δήλωση του Στουνάρα έχει ανταποκριθεί, είναι υπουργός που προτάθηκε με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, όπως ξέρετε. Λοιπόν, αλλά εντάξει, δεν συμμετέχουμε με πρωτοπλασάντα στελέχεια. Αυτό εννοώ, ναι. Εντάξει. Που έχουν την εμπειρία και είχαν δοκιμαστεί, αυτό εννοώ. Γιατί ο κ. Σαφθάρης ήταν ένας καθηγητής που τον πήρατε προς εξυπηρέτηση, αν θέλετε, και μια θέση. Ναι, μια χαρά, δεν διαφωνούμε. Αλλά δεν διαχειριζόταν τον Όλεθρο 2 χρόνια 3 πριν. Αυτό είναι θέμα να το κουβεντιάσουμε από Δευτέρα με ισχύ μα. Το ερώτημα που τίθεται όμως τώρα είναι ότι δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να μην μαζεύει. Εγώ θα προτείνω κάτι. Να μαζεύει ο κ. Σαμαράς, ο υπουργός του, σε ένα υπουργικό συμβούλιο και ενώπιον του ελληνικού λαού να τον ισχύει, κύριε. Εμείς δώσαμε ένα κατάλογο 6-5-11. Αυτό το κατάλογο απαιτώ να τηρηθεί, απαιτώ να τον αιτιολογήσετε. Δηλαδή, να διαφωνήσουμε στα 5 και να βάλουμε τις αντιπροτάσεις μας, κάπου έχει μια βάση. Αλλά εμείς τα 6 τα είχαμε αποδεχθεί από τις περικοπές των δαπανών του δημοσίου. Και τώρα έρχεται και μας λέει ο κ. Σαμαράς, ξέρετε, δεν είναι 6, μπορεί να είναι 2 ή 3. Δεν γίνεται. Γιατί αυτά τα υπόλοιπα 2, τα υπόλοιπα 4 ή τα υπόλοιπα 3 θα περικοπούν από τη σύνταξη, θα περικοπούν από το μισθό. Και αυτή ήταν η αγωνία μας. Γι' αυτό προκλήθηκε και η συνέντευξη. Ναι, αλλά έχουμε εγώ και αναρωτιέμαι τώρα και με τη σκέψη, αν θέλετε, πολλών ακροατών, όπως διαβάζω τα μηνύματά τους και την αντίδρασή τους. Καλά, αφού έχουν τον Βενιζέλο και μπορούν να τα πούνε στη μία η ώρα σήμερα. Ναι. Γιατί βγαίνει η Φόφη γεννηματά χθες και κάνει τον καυγά, κάνει τον θόρυβο. Θα μπορούσε να χτυπήσει το χέρι ο Βενιζέλο όπως το χτύπησε σε μια συνέντευξή του στο Ενικό απέναντι στον πολίτη και του λέει ντροπή τι του είπε του πολίτη. Θα χτυπήσει τραπέζι απέναντι στον Σαμαρά. Ο κ. Βενιζέλο. Αν δεν το ξέρω, δεν έχω διαθέσει την εικόνα. Να το χτυπήσει στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Κουβέρη και να πει. Ναι. Από το γραφείο του κ. Βενιζέλου έφυγε η Τρόικα τον Αύγουστο. Μην λέμε ότι δεν είχε πάει το χέρι, μην τον αδικούμε. Είχε φύγει και μετά πήγε και ο Βενιζέλου. Ναι, και μετά πήγε και ο Βενιζέλου. Όχι, με συγχωρείτε. Μετά έγινε συζήτηση σε επίπεδο όχι πια Τρόικα, σε επίπεδο προϊσταμένων τη Τρόικα. Παρενέβη ο κ. Παδρέο και ο Βενιζέλο και έγινε συζήτηση σε επίπεδο προϊσταμένων τη Τρόικα.
Έγινε με τον κύριο Ρεν, τον κύριο Γιούνκερ και την κυρία Λαγκάρντ. Δεν έγινε με τον Τζόικα. Η τελική συμφωνία, η πολύ μεγάλη συμφωνία, η οποία άρχισε να κλείνεται στι 27 Οκτωβρίου, ναι, έγινε ως αποτέλεσμα μια συγκροτημένη δουλειά. Δεν έγινε στην τύχη. Και αν θέλετε, υπό μία έννοια και αυτή η κότρα, η οποία έγινε τον Αύγουστο, ωφέλησε να αξιοποιηθεί διαπραγματευτικά από την ελληνική κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, από τι κινήσει που έγιναν τότε. Δηλαδή δεν είναι τεχνητή κρίση. Είναι καλό, δεν την αξιοποιεί για κακό. Μάλιστα, λέει και ο Πρωτόπαπα, δεν είναι τεχνητή κρίση από το Πασόκ η χθεσινή αναφορά τη κυρία. Είναι μια έντονη στάση προσπάθειας, ναι, να ανταποκριθεί η κυβέρνηση στο ρόλο της, και θα είμαστε που θα είμαστε δυσάρεστοι, ας μην παίζουμε, θα είμαστε δυσάρεστοι όταν φτάσουμε στο τελικό πακέτο των μέτρων. Μην εξεντώσουμε και τους πολίτες. Με συγχωρείτε, ναι, υπάρχει μια κοινωνία η οποία κινδυνεύει να φτάσει στο όριο του εκφασισμού. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ναι, αλλά υπάρχει μια κοινωνία. Κύριε Πρωτόπαπα, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Είναι μια κοινωνία που επιμερών Πασόκ είδε ξανά αλλάζουν πράγματα. Και το Πασόκ έφτασε εκεί που έφτασε. Από μια κρίση που δεν προκάλεσε το Πασόκ όμως. Τη διαχειρίστηκε όμως. Διαχειρίστηκε την έξοδο από την κρίση. Διαχειρίζεται την έξοδο από την κρίση. Καλά, αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν φταίτε κι εσείς αυτό. Δεν είμαστε προς Θεού. Κρινόμαστε. Το ότι έφυγε ο κ. Παπανδρέου από το Πασόκ δεν σημαίνει ότι. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε και ένα πολύ μεγάλο κόστος. Το ξέρουμε. Δεν είμαστε εκτός κοινωνίας. Τεράστιο κόστος. Αλλά είχαμε την παλικαριά να αναλάβουμε μια κρίση και να προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε όσο μπορούσαμε καλύτερα. Κρίνεται μα. Μπορεί σε κάποια σημεία να μην τα καταφέραμε. Αλλά το παλέψαμε. Ναι. Όταν κάποιοι μας τραβάγαν το χαλί και λέγανε ωραία πράγματα. Συγγνώμη κύριε Πρωτόπαπα, επιτρέψτε μου. Μας τραβάγαν το χαλί και λέγανε ωραία πράγματα, ας κάνουν και καμιά δουλίτσα. Εντάξει. Εγώ την αντίδραση που καταγράφω είναι ότι ό,τι διαχειριστήκατε ήταν αλλαγή προς εξαθλίωση. Και με συγχωρείτε, αυτά τα 18 δίσεις στο δύναμο του κυρίου Σαμαρά το Μάιο πού είναι? Δεν μας είπε το Μάιο ότι υπάρχουν 18 δίσεις στο δύναμο? Δεν αξιοποιεί τα 18 δις τα 2 τουλάχιστον. Όχι, δεν έχω δει τα 18 δις ισοδύναμα που λέτε κύριε Πρωτόπαπα, πολύ εύσοχα, αλλά δεν έχω δει και τις πραγματικές δηλώσεις να γίνονται πράξη που έχετε συνυπογράψει και εσείς ως Πασόκ. Καταλαβαίνετε. Εμείς ό,τι υπογράφουμε το παλεύουμε. Θα διαβάσατε την πρόταση την οποία μαζί με τον κύριο Σαχινίδη, τον κύριο Κουδρομάνη και τον κύριο Κουκουλόπουλο υπέβαλα προς τον κύριο Στονάρα. Πόσο προσεκτική και πόσο υπεύθυνη είναι. Και εκεί που λέμε ότι υπάρχει 1,5 δις που μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Τεκμηριώσαμε με συγκεκριμένα στοιχεία ότι αυτό το 1,5 δις μπορούμε να το κόψουμε, διότι παρουσιάζονται καλύτερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία από ό,τι είχε υπολογίσει η Τρόικα. Πάντως, κύριε Πρωτόπαπα, πάντα δικαιολογούμε. Υπάρχει μια εκτίμηση. Δεν είμαστε εκτός ούτε οικονομίας ούτε κοινωνίας. Εγώ θα σας πω ευθαρσώς ότι υπάρχει μια δημοσιογραφική εκτίμηση ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα στημένο καυγά με μπροστά πρωτοστάτη το Πασόκ. Ο Κουβέλης κάνει λίγο το κορόιδο και μοιράζει την πίτα τη επικοινωνία για πράγματα που έχουν ήδη καταγραφεί, έχουν ήδη αποφασιστεί. Αφού το λένε παντού, να μην το πω και εγώ σε εσά. Απαντήστε το, δεν υπάρχει. Καλά κάνετε και μου το λέτε, αλλά μην μας αδικείτε. Θέλω να σας ξεκαθαρίσω το εξής. Την Τρίτη, ο Δάκλος Βενιζέλος προανήγγειλε ότι εμείς προτιθέμεθα να βγούμε, βοηθήσουμε και την κυβέρνηση και τη χώρα και να ψηφίσουμε το πακέτο των μέτρων. Αλλά με συγχωρείτε, να ψηφίσουμε ένα πακέτο που ξέρουμε και συνδιαμορφώνουμε. Όχι γουρούνι ως εκεί που μετατρέπει το 6-5, 6 δαπάνες, 5 κοινωνικά σε 2 δαπάνες, 9 κοινωνικά και εξοντώνει τον πολίτη. Και αυτό επειδή κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους, επειδή κάποιοι δεν περικόπτουν τα πάνω στον υπουργείο τους, επειδή κάποιοι δεν συγκρούονται με καταστημένες αντιλήψεις στους χώρους τους, επειδή κάποιοι δεν περιορίζουν σπατάλες και αντιλήψεις οι οποίες ανήκουν σε περασμένες δεκαετίες. Δεν με συγχωρείτε. Κύριε Πρωτόπαπα. Δεν είναι πολιτισμό όνειμα. Και οφείλουμε να το πούμε, δηλαδή, θα μας κακίζεται αν δεν το λέγαμε. Όχι, αλλά εγώ οφείλω να σας κάνω τα ερωτήματά μου γιατί. Αντιλαμβάνεστε. Θα είναι χαρά μου όμως να ήσασταν μια μέρα εδώ στον αέρα, δηλαδή μαζί, να κάτσουμε 2 ώρες που είναι εκπομπή και να απαντήσετε σε όλα τα μηνύματα και τα πιο σκληρά που δεν μπορώ να τα διαβάσω κιόλας. Να τα διαβάζετε εσείς και να τα απαντάτε κιόλας. Γιατί ο κόσμος θα τα διαβάσετε. Υπάρχει ένα ισχυρό κομμάτι της κοινής νόμης που δεν είναι απαραίτητα φύλλα προσκύμενο στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία ή κάπου αλλού. Δεν θέλει να ακούει για Πασόκ. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, το έχετε πληρώσει. Να είστε καλά όμως. Ευχαριστώ για τα. Γιατί απαντήσετε. Να είστε καλά γιατί απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Θα μπορούσα να κάνω πιο σκληρά, όμως δεν θα έχουμε χρόνο να τα απαντήσουμε. Γιατί σε λίγη ώρα θα δεχτώ στο στούντιο καλεσμένο. Γι' αυτό να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρωτόπαπα. Να είστε καλά. Αναλυτικό δελτίο.